Τιμές αγοράς για τα εινοστάφυλλα ανακοίνωσε σήμερα η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στα γραφεία της οργάνωσης και με την παρελαβή να γίνεται στο εινοπείο της Παλιανής. Λευκά εινοστάφυλλα πρώτης ποιότητας 0,30. Λευκά εινοστάφυλλα δεύτερης ποιότητας 0,15. Βιλάνα Α ποιότητας 0,35. Βιλάνα Β ποιότητας 0,25. Ροζακή 0,35. Λιάτικο 0,35. Κοτσιφάλι 0,35, μαντιλάρι 0,25 και ποικιλιακά 0,45. Για τα υπόλοιπα ποικιλιακά εινοστάφυλλα η τιμή θα καθορίζεται μετά από επιτόπιο ποιοτικό έλεγχο από τον αρμόδιο γεωπόνο. Την ίδια ώρα, σωσίβιο για τους αμπελουργούς και τους εινοποιούς αποτελεί το πρόγραμμα απόσταξης κρίσης με την Ένωση Ηρακλείου να διαθέτει 2.500 τόνους από το απόθεμα κρασιού και τους συνεταιριστές να διεκδικούν άτοκη χρηματοδότηση. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις αν τελικά το Υπουργείο αποδεχτεί τα δύο αιτήματα τα δικά μας, που το πρώτο έχει να κάνει με προκαταβολή από την απόσταξη κρίση, από το ποσό που έχει εγκριθεί για κάθε εινοποιείο, και αν τελικά δοθεί κάποια άτοκη χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να πάρουμε μεγαλύτερες ποσότητες ταφυλιών για το έτος 2020. Υπάρχει διεκδίκηση αυτή τη στιγμή να δοθεί ένα άτοκο δάνειο. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να προκύψει αυτό ή όχι. Διεκδικείται όμως, το στηρίζουμε και από την πλευρά τη δική μας, η προκαταβολή από την απόσταξη κρίσης. Πάντως είναι διασφαλισμένα τα χρήματα πλέον, διότι 2.500 τόνοι κάνουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε είναι διασφαλισμένο αυτό το κομμάτι. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκομιδή του επιτραπέζιου σταφυλιού, με το ενδιαφέρον από τις ευρωπαϊκές αγορές να είναι φέτος αυξημένο, χωρίς ωστόσο η ζήτηση να ανεβάζει την τιμή παραγωγού και με τα αμπέλια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές εξαιτίας των καιρικών συνθήκων που δεν ευνόησαν τις καλλιέργειες. 12.000 τόνοι σταφύλια ήταν φέτος να παραχτούν στο νομό. Τα σταφύλια αυτά δεν παράγονται γιατί υπάρχουν τρία ζημιογόνα αίτια. Δεν παραχτήκανε. Μάλλον παραχτήκανε, αλλά δεν είναι για εξαγωγή. Είναι ο καύσωνας, είναι η ανεμοθύελα και δύο βροχοπτώσεις που έχουν πλήξει στο νησί τον τελευταίο μήνα. Όλα αυτά τα ζημιογόνα αίτια έχουν μειώσει και έχουν συρρυκνώσει την παραγωγή κατά 70%. Οι αναμενόμενες ποσότητες φέτος στο νησί είναι από 5 μέχρι 6.000 τόνοι. Είμαστε σε εξέλιξη της συγκομιδής. Υπάρχουν κάποια χωριά που έχουν ολοκληρώσει, όπως ο Προφήτης Ηλίας, και συνεχίζουν τώρα στις Αρχάνες. Υπάρχει ζήτηση από τις ευρωπαϊκές αγορές του επιτραπέζιου σταφύλι. Δυστυχώς η τιμή δεν έχει πάει στα επιθυμητά αποτελέσματα. Μία μέση τιμή σήμερα είναι στο 0,60. Είναι κάτι που ικανοποιεί τον παραγωγό? Είναι οριακά τα έξοδά του και κερδίζει ένα πολύ πολύ μικρό μεροκάματο. Τέλη Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσει και η συγκομιδή των σταφιδοποιήσιμων σταφυλιών, με την ΞΟΣ να καθορίζει τη χαμηλότερη τιμή για την αγορά σταφίδας Σουλτανίνας της Ξανθιάς στο 1 ευρώ και την υψηλότερη στο 1,80 ανά κιλό. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ καλές τιμές. Από εκεί και πέρα, το να σταφιδοποιήσουν οι παραγωγοί οφείλεται σε μια απόφαση δική τους και μόνο δική τους. Εγώ, με την ευκαιρία την οποία μου δίνεται, απευθύνομαι σε όλο τον κόσμο τον οποίο θέλει να σταφιδοποιήσει, να παραδώσει την ποσότητά του στη συνεταιριστική οργάνωση, ούτως ώστε να βοηθήσει και να συνδράμει, να έχει η οργάνωση ένα ρόλο, να υπάρχει η οργάνωση και να βρίσκεται εδώ προς όφελος των παραγωγών. Ήδη η εσωτερική αγορά, από έρευνα που έχουμε κάνει, μιλώντας και με την ΞΟΣ αλλά και με τους ιδιώτες, απορροφάει περίπου η εσωτερική αγορά περίπου 4 με 5.000 τόνους, μπορεί και 6.000 τόνους σταφίδα, που παράγεται στην περιοχή μας ποιοτική σταφίδα, αλλά δυστυχώς οι ποσότητες είναι πάρα πολύ μικρές και φέτος θα είναι πάλι μικρές ποσότητες, γιατί υπάρχει μεγάλη απορρόφηση, όπως σας είπα, στο επιτραπέζιο σταφίδι. Έτσι. Θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να πλώσει όμως, να κάνει σταφίδα. Η πληρωμή του προϊόντος θα γίνεται με άμεση καταβολή του 50% του ποσού της τιμολογημένης αξίας και η εκαθάριση μετά από 3 μήνες από την τιμολόγηση.